Άλλο ένα κάτω μαζί μας, το τρίτο κατά σειρά. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τη Χρυσούλα Καραβία. Καλησπέρα. Έρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Την πρόσκληση, ναι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Αρχικά, έτσι, δύο λόγια για εσάς. Καταγωγή, πόσα χρόνια ζείτε στη Νέα Σμύρνη. Καταγωγή μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τη Σμύρνη. Από την πλευρά του πατέρα μου, τουλάχιστον 5 γενιές πίσω είναι Αθήνα. Από ό,τι ακούω, υπάρχει μια πιθανότητα από Ιόνια, λόγω επωνύμου, να προέρχεται. Αλλά υποθετικά όλα αυτά. Είμαι 60 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Γεννήθηκα στο Περιστέρι, στα 2 χρονών. Εικονίου 2. Κέντρο, πλατεία, πιο πλατεία δεν γίνεται. Έκτοτε έχω μετακομίσει και έμενα ένα διάστημα Βυζαντίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου απέναντι από το Σκατσέλι, το σπίτι, Διαγώνια. Και τώρα μένω στην Ιωνίας, στο πάρκο του παπά. Α, ωραία. Το επάγγελμά σας... Τώρα έχω καταθέσει χαρτιά για σύνταξη. Η τελευταία μου εργασία ήταν σε τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ. Η ενοχλητική τύπη του... που κλείνουμε το τηλέφωνο. Εντάξει, είχα να κάνω με επαγγελματίες βέβαια για τον επαγγελματικό κατάλογο του ΟΤΕ. Άλλες ασχολίες που ασχολείστε αυτή την περίοδο, την περίοδο προ-κορονοϊού μάλλον. Όχι με κάτι ιδιαίτερο. Έχω να ασχοληθώ με τα ζωάκια μου, να βοηθήσω. Οπότε χρειάζεται. Ο πατέρας μου ζει, είναι 92 χρονών, είναι στο πατρικό μου μένει. Ζωή μας. 92 είπα. Που κλέβω χρόνια, 98 είναι. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς. Έλατε. Να είμαστε γεροί και να φτάσουμε όσο χρειάζεται. Όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί έχω προβλήματα με τη μέση μου. Και δεν μπορώ να ασχοληθώ με πολλά πράγματα. Δύσκολα περπατάω, αλλά αναγκάζομαι και πρέπει κιόλας για να μην πάθω και χειρότερα. Να βγάλω το σκυλάκι βόλτα μια-δυο φορές την ημέρα, να κάνω κανένα ψώνιο. Αυτά. Η ζωή μου ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει εμένα με τον κορονοϊό. Έτσι, ναι. Μόνο το μηνυματάκι. Ναι, μόνο αυτό. Έτσι, μιας και είπαμε έτσι... δύο λόγια για σας και αναφερθήκατε και σε δικά σας έτσι, πιο προσωπικά έτσι, προβλήματα, να το πούμε έτσι. Να πάμε και στα της πόλης μας. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της γειτονιάς σας και γενικότερα όμως της Νέας Σμύρνης? Το μεγαλύτερο για μένα πρόβλημα του Δήμου είναι η παντελής αδιαφορία του Δήμου για τους πολίτες της Νέας Σμύρνης. Δίνει, μας υποχρεώνει και πληρώνουμε, είμαστε από τους ακριβότερους δήμους στα δημοτικά τέλη και το αποτέλεσμα σαν απόϊχος πίσω σε εμάς είναι μηδενικό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται τουλάχιστον εδώ σε γύρω περιοχή μου μια καλύτερη περίπτωση αποκομιδής σκουπιδιών. Το θέμα με τα δέντρα είναι τραγικό. Τραγικό όμως. Τα έχουν σακατέψει, δεν μαζεύονται τα κλαδιά όποτε το θυμηθούν. Τα πεζοδρόμια δεν το σχολιάζω καθόλου. Αν δεν κοιτάς κάτω θα πέσεις 150 φορές. Και για μας που έχουμε και πρόβλημα είναι δύσκολο. Έχουμε αποδοθεί πάρα πολλές φορές στο Δήμο, δεν έχει γίνει κάτι. Η πλατεία η οποία ουσιαστικά έχει εγκαταληφθεί, γιατί αν δεν θα μιλήσω για τα χάλια τα έργα της Ομήρου, πιο χάλι πράγμα δεν γίνεται, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, μπορεί να είμαι αυστηρή, δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι βοήθησε κανέναν, κλείσανε μαγαζιά. Κλείσανε πάρα πολλά μαγαζιά. Και το αποτέλεσμα είναι να συνεχίσει αυτό το χάλι και στην Παλαιολόγου. Τραγικό. Υποδομές καμία. Απάντηση καμία. Γιατί τόσα χρόνια, γιατί δεν μπήκε από την Κυρίτα. Σε χρονικό διάστημα τετέ που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν παραδοθεί τα έργα. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Γιατί οι άνθρωποι που
έχουν χτυπήσει, που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω των προβλημάτων των έργων αυτών. Απευθυνόμενοι στο Δήμο άκουσαν και βρισχές, γιατί ξέρω ανθρώπους που τους βρίζανε, πηγαίνετε κάνετε μήνυση όπου θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε τίποτα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Σας είπα πριν ότι έμενα στη κυρία Κατσέλη τη μονοκατοικία. Δεν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι ο Δήμος να μην γίνει πολυκατοικία. Θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο καταπληκτικό που να αφορά την τέχνη και τον κινηματογράφο. Επειδή σας λέω εμένα εκεί, έβλεπα όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες που προχώρησαν και δίδασκαν. Την ίδια βέβαια στην κυρία Κατσέλη, την αλέκατη Κατσέλη, την μητέρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ομορφιά ήταν αυτό το σπίτι. Ένα πανέμορφο σπίτι. Και η αρχιτεκτονική του ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά και όλος αυτός ο πλούτος. Και κατήτησαν να υπάρχουν πεταμένες φωτογραφίες στα μπάζα και στους δρόμους με το γκρέμισμα. Μακάρι να υπήρχαν τέτοιες ιδέες και να γινόντουσαν πράξη από το Δήμο. Τι έκανε ο Δήμος γι' αυτό, έκανε τίποτα? Θα χτίσει μια πολύ ωραία πολυκατοικία από ό,τι βλέπω καθημερινά. Ναι, δεν θέλω να περάσω. Δυστυχώς. Δεν θέλω να περάσω, πλακώνει την καρδιά μου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Από πού ενημερώνεστε για τα νέα της πόλης μας? Από το Facebook, όσο και σας κάνει εντύπωση. Μέσα από τα site τα δικά σας. Να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς αισθάνεστε που από τις τρεις κεντρικότερες πηγές ειδήσεων στο Facebook, οι τρεις από αυτές ανήκουν σε εκλεγμένους, κάνοντας λόγο για το Νέα Σμύρνη Ζωντανά, το Νέα Σμύρνη News, ακόμα και το γραφείο τύπου Νέα Σμύρνη, που ανήκουν σε εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, αντιδημάτες. Δεν τα γνωρίζω. Αυτά δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ενημέρωση γίνεται από τα κεντρικά του Δήμου. Εγώ δεν ενημερώνομαι από εκεί, δεν τα γνωρίζω αυτά. Mm-hmm. Δεν. Όχι λίγες άλλες που αφορούν τη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή. Δεν τα ξέρω. Καμιά φορά όταν χρειάστηκε να ψάξω για κάτι, μπήκα μέσα στο site του Δήμου. Mm-hmm. Δεν βοηθήθηκα ιδιαίτερα. Έως καθόλου. Ναι, είναι, αυτό είναι, η αλήθεια είναι ένα πρόβλημα, λίγο μπερδεύει το site, παρά βοηθάει. Δεν ενημερώνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Αφήστε δεύτερο τα τηλέφωνα, δεν τα σηκώνει ποτέ κανένας. Θέλετε κι εσείς να σηκώνουν τηλέφωνα, περίεργα πράγματα. Είναι και αυτό ένα θέμα, ναι, αλλά προβλήσετε ότι πρέπει να κλείσεις και ένα ραντεβού κάποια στιγμή για να πάω να πάρεις ένα χαρτί, ένα κάτι. Τώρα εγώ να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο πιο πολιτικό, ας πούμε. Η πλειοψηφία, της Δημοτικής Αρχής ασκεί διοίκηση σχεδόν 20 χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 20 χρόνια είναι ικανό και αξίζει την ανοχή μας είτε για να τους, είτε για να πάμε άλλα 3 χρόνια μέχρι το 23 που είναι οι εκλογές, είτε για να ξαναεκλεγούν μετά το 23? Εγώ πίστευα ότι δεν έπρεπε να είχαν εκλεγεί καν. Εγώ δεν έχω δει κάποιο έργο να γίνεται. Mm-hmm. Τίποτα. Αδιαφορία, πλήρης αδιαφορία, καμία διαφάνεια, καμία ενημέρωση για το που έχουν πάει τα χρήματα και έναν δήμαρχο ο οποίος είναι παντελώς αδιάφορος. Εδώ που μένω έχουμε ένα πλατεάκι. Της Ιωνίας, πλατεία Ιωνίας, πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου ουσιαστικά είναι. Το οποίο είναι σε πλήρη κατάρρευση. Παρακαλάμε, ήρθανε πρόπερση τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, για να βάλουν αυτό να το πότισμα, γιατί ήταν παραμονές εκλογών. Δεν λειτουργήσε εκείνη τη χρονιά, τέλος Αυγούστου, που είχε τελειώσει το καλοκαίρι δηλαδή, δεν λειτουργήσε εκείνη τη χρονιά και τώρα όποτε το θυμάται λειτουργεί. Αχ, τι να πούμε. Ποια έργα. Πού είναι τα έργα, ας μας τα δείξει και εμάς πώς και τα δούμε. Σωστό και αυτό. Ναι. Γιατί μπορεί εγώ, ας πούμε, να είμαι εμπαθής άνθρωπος, να μην χωνεύω αυτούς και να μην τα βλέπω. Ας μας τα δείξει και τα δούμε.
Για να προχωρήσουμε γιατί... σε ένα τεστ γνώσεων. Στο καθιερωμένο πλέον τεστ γνώσεων. Μπήκαμε λοιπόν στην αγαπημένη σας ιστοσελίδα αυτή του Δήμου. Και τι βρήκαμε. Στην ενότητα Δημότες, στην ενότητα Χρήσιμες Πληροφορίες, βρήκαμε να λέει «Οποιοσδήποτε κάτοικος του Δήμου μας επιθυμεί να κατεβάσει στο πεζοδρόμιο του ογκώδια αντικείμενα ή μπάζα, πρέπει πρωτύτερα να επικοινωνήσει με το τμήμα εσόδων του Δήμου και να πληρώσει αντίστοιχο τέλος 1,47 ευρώ ανασακούλα ή 14,75 ευρώ το κυβικό. Θα ακολουθήσει η άμεση αποκομιδή από τις υπηρεσίες καθαριότητας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, το πρόστιμο είναι 60 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο». Η ερώτηση είναι, γνωρίζατε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι πρέπει να πληρώσετε για να πάρουν τα μπάζα σας ο Δήμος? Συγγνώμη, μας ακούτε? Για ανοίξτε το μικρόφωνο που λέει. Ναι, σας ακούμε. Ωραία. Το γνωρίζω αυτό και αν ακολούσε τα μπάζα θα καταλάβαινε ότι θέλει ειδικό όχημα αποκομιδής για τα μπάζα, αλλά είναι για το οτιδήποτε, ας πούμε, ένα στρώμα που αλλάζουμε, μια καρέκλα χαλασμένη ή κάτι της. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα, εάν τα κατεβάζουμε στο δρόμο, είναι ενοχλητικά και πρέπει να ενημερώσουμε το Δήμο γι' αυτό και το γνωρίζω αρκετά χρόνια πριν. Είναι πανάκριβα αυτά που ζητάνε τα χρήματα. Και όταν ρώτησα γιατί πρέπει να πληρώσω χρήματα, ενώ για να το θέσω διαφορετικά, ρώτησα τα δημοτικά τέλη. Τι αφορούν που πληρώνω, και μου είπανε καθαριότητα και φωτισμός, αν δεν κάνω λάθος. Αφού πληρώνω λοιπόν δημοτικά τέλη για την καθαριότητα, σωστά, γιατί πρέπει να πληρώσω κι άλλα? Έλα, για να έρθουν να πάρουν ένα στρώμα ή μια καρέκλα. Παίρνω τηλέφωνο απλώς και λέω θα κατεβάσω ένα στρώμα, περάστε να το πάρετε για να μην ενοχλεί. Όχι, μου απάντησαν ότι πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά ή αλλιώς έχει πρόστιμο. Μάλιστα, οκ. Ωραία πράγματα. Ναι, είδες, μαθαίνουμε και εμείς από το τεστ γνώσεων. Ναι. Το ξέρατε ότι υπάρχει 24-ωρη γραμμή Δημότη για τα προβλήματα, ασχέτως αν δεν το σηκώνει κανείς? Μπορείτε να δοκιμάσετε το 1568. Δεν ξέρω αν θα σταθείτε τυχεροί εσείς και θα απαντήσουν. Όχι, δεν το ήξερα. Και όμως υπάρχει 24-ωρη. Να το δοκιμάσω, παιδιά, το σημείωσα. 1568, μην το μελήσετε. Τι αφορά? Οτιδήποτε. Είναι για καθαριότητα κυρίως. Καθαριότητα, προβλήματα φωτισμού και για οδοποιητικά. Το οποίο να γνωρίζουμε αν είναι με χρέωση. Δεν αναφέρεται κάτι. Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι σίγουρος άμα είναι με χρέωση ή χωρίς. Γιατί αν είναι με χρέωση και κάποιος έχει πρόβλημα, να, δεν θα μπορεί να καλέσει. Σημαντικό. Θα το μάθω, παιδιά. Επόμενο, λοιπόν. Ξέρετε πως έχουμε δημοτικά γυμναστήρια και πόσα είναι? Ναι, το ξέρω ότι έχουμε δημοτικά γυμναστήρια. Το ένα είναι εδώ στην Αγία Σκοτεινής. Είχε και η Αδραμητίου κοντά στο προηγούμενο σπίτι μου. Έχει Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει και πάνω η Ανώνια Σμύρνη. Είναι και χωριστά και είναι και σε κατηγορίες. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα γυμναστήρια όλα τα θέματα μέσα γυμναστικής. Ας το λέω να σταματήσουμε. Δεν την πιάνουμε πουθενά. Ό,τι και να τη πούμε, έχει απάντηση σε όλα. Θυμάστε τώρα, εγώ να ρωτήσω έτσι κάτι, μνήμης είναι. Θυμάστε πότε ξεκίνησαν τα έργα της Ομήρου Παλαιολόγου? Α, όχι, ναι. Γιατί σε αυτό θέλουμε και εμείς απάντηση. Ούτε εμείς θυμόμαστε. Όχι, είναι η αλήθεια, πρέπει να είναι πάνω από 5-6 χρόνια. Πρέπει να είναι πολλά, είναι πολλά. Έχουμε χάσει τα βέλη και τα πασχάλια εκεί. Και μία τελευταία γνώση. Έχετε δει κάποιους καφέ κάδους που έχουν τοποθετήσει τώρα τελευταία σε κάποια σημεία στη Νέα Σμύρνη? Διάβασα μία ανάρτηση του κυρίου Κρικρή, δεν τους έχω δει. Mm-hmm. Ότι τοποθέτησε κάπου
Δεν θυμάμαι πού για να είναι, αλλά δεν τους έχω δει. Είναι για να ενημερωθεί και ο κόσμος κιόλας. Είναι σε μερικά σημεία γύρω από την πλατεία, έξω από μερικά μαγαζιά. Και είναι κάδι κομποστοποίησης για να πετάμε τα οργανικά μας υλικά εκεί πέρα. Ναι. Δεν πολύ κυκλοφορώ, παιδιά, προς πλατεία, γιατί στεναχωριάμαι και που τη βλέπω έτσι όπως έχει καταντήσει. Γιατί αν εγώ γνώρισα μια νέα σμήνη, θα πανώ αστεία χώμα με δύο τσιμεντένιες πίστες. Όταν πρώτο έγινε, ένιωσα πολύ τσιμενταρισμένη, αλλά το προσπέρασα. Όμως τώρα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, ρε παιδιά, στην πλατεία. Είναι πιο πολλά τα καρακλικ. Όταν είναι ανοιχτά, όχι τώρα λόγω κορονοϊού, δεν το συζητώ. Αλλά είναι πιο πολλές καρέκλες από τις καφετέριες. Πάρα ο χώρος για να κινηθείς, να περπατήσεις. Δεν ξέρω, δεν τόσο πράσινο, κάπου χάνει. Νομίζω, παιδιά, μπορεί να είμαι λίγο αυστηρή, δεν ξέρω. Ή ρομαντική λόγω ηλικίας. Εγώ συμφωνώ. Και το έχω δηλώσει και δημόσια. Δεν μ' αρέσει πλάτη έτσι όπως είναι. Πάμε σε μια ερώτηση τώρα, όχι γνώσεων. Καταλάβαμε και όχι από τη συζήτηση που είχαμε ότι ασχολείστε έτσι πιο ευαίσθητα να πω σε θέματα. Αυτή τη στιγμή ότι η μοναδική δομή... Άνε σε λίγο χρόνο, αν θες. Δεν έχεις καλή σύνδεση πολύ. Θες να επαναλάβεις την ερώτηση γιατί δεν ακουγόσουμε καλά. Ναι, δεν την άκουσα. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Είδαμε και πριν που συζητήσαμε κιόλας ότι είστε ευαίσθητοι σε φιλοζωικά θέματα. Έχετε και ζωή. Πολύ, ναι. Πώς βλέπετε εσείς τούτη, κάτι φιλοζωικό και κάποια φιλοζωική δομή στηρίζεται σε εθελοντές και δεν υπάρχει κάτι πιο σοβαρό και κάτι πιο οργανωμένο. Βράτε τριμού. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά δεν μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχουμε καταδείξει να έχουμε χωριστεί και σε αυτό το επίπεδο οι φιλόζωοι και οι εναντίον. Και πλακωνόμαστε πάλι μεταξύ μας, χωρίς λόγο και αιτία να θα μπορούσαμε να συνυπάρχουμε. Και πρόσφατα που έγινε επιτέλους το πάρκο για τα ζώα επάνω στη Δεξαμενή, έχει γίνει σύριαλ. Δηλαδή γράφουν πολύ να το κλείσει γιατί ενοχλούνται. Δηλαδή, ναι, οκ, okay, δεν υπάρχει χώρος για τα ζώα πουθενά, ούτε στους δρόμους να περπατάνε, ούτε στα σπίτια μας μας το επιτρέπουνε. Ούτε στο άλλο. Και εγώ έχω μεγαλώσει δύο παιδιά και καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχουν χώρο να παίξουν, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει χώρος και για τους υπόλοιπους, γιατί και αυτά πλάσματα είναι και τους έχουμε καταπατήσει τελείως. Τελείως το χώρο τους. Παντελώς έτσι, όχι, δεν μιλάω για την Νέα Σμύρνη μόνο. Χρειάζεται και αυτά ένα χώρο. Και πάμε και... Είναι ένας κύκλος. Όλοι χρειαζόμαστε τους πάντες. Πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Σαν δημότης Νέας Σμύρνης, βλέπετε ανταπόδοση στα 2 εκατομμύρια που διαχειρίζεται ο πολιτιστικός οργανισμός της πόλης μας? Τι ανταπόδοση? Είμαστε ο μοναδικός δήμος που, όπως προαναφέρθηκε στην προηγούμενη σας συνέντευξη, πληρώνει στήριο για να μπει μέσα. Ο μόνος δήμος. Τίποτα το αξιόλογο. Μία φορά δοκίμασα και πήγα. Δεν μ' άρεσε τίποτα. Ο χώρος που φτιάχνουν εκεί μέσα, αφού τελείωσαν τα πολιτιστικά, έμεινε καταλελειμμένος εκεί, με τσανίδες, με πρόκες, με να πάνε να χτυπήσει κανένα παιδάκι. Κατά τα άλλα, τι ζώο μέσα θα τους ενοχλήσει, αυτά δεν ενοχλούσαν ποτέ κανέναν δημότη να διαμαρτυρηθεί. Το night running μας ένοιαζε που πληρώθηκαν 75 εκατομμύρια, το οποίο και δεν θα γινόταν εκ των πραγμάτων λόγω κορονοϊού, γιατί πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Επιστρέψαν πίσω.
ή που ακούγαμε, ποιον ακούγαμε, παιδιά, το Μακερίτσα, με τα ηχεία. Τα ηχεία μας, ναι. Είναι σοβαρός πολιτισμός αυτός, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι αστείο, είναι εντελώς αστείο όμως. Τα είπατε όλα. Ναι. Δεν θέλω να πω άλλα γιατί θα γίνω ακόμα πιο κακιά. Όχι, όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση, που τα είπαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που με καλέσατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι να κάνετε, γιατί χρειάζεται να ενημερώνετε τον κόσμο από εσάς, γιατί που σας ενημερώνετε τελικά. Και να έχει φωνή και ο κόσμος. Και να έχει φωνή και ο κόσμος, πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό βράδυ.